υπερυπολίες, κύριε Κερίδη? Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλο το μέτωπο των εξωτερικών συνόρων και βεβαίως στα αεροδρόμια και αλλού. Και υπάρχει μεγάλη εγρήγορση. Ποιος ξέρει. Ένας άνθρωπος που από τη Γάζα θέλει να φύγει και καταφέρει να φτάσει εδώ, κύριε Κερίδη, με τους γνωστούς τρόπους. Με τι καθεστώς αντιμετωπίζετε? Κάνει αίτηση ασύλου. Προφανώς και έχουμε αρκετούς αιτούντες ασύλου παλαιστινιακής καταγωγής και ανάλογα με την περίπτωση του δίνεται, συνήθως του δίνεται άσυλο. Δεν το περίμενε κανένας, η αλήθεια είναι αυτή. Πόσος κόσμος υπάρχει στην Ελλάδα παλαιστινιακής καταγωγής? Έχετε εικόνα? Αυτό δεν είμαι. Ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι στις δομές μας... Τι ξέρεις? Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δηλώνουν Παλαιστίνη και δεν ξέρω αν γνωρίζετε αν είναι ή όχι. Η διαδικασία ταυτοποίησης είναι πολύ αυστηρή. Και κοροϊδεύεται, ρε! Και πολύ έγκυρη. Έχουμε αναπτύξει όλα τα συστήματα με βάσεις δεδομένων, με Interpol, με συνεντεύξεις, με τρόπους που αποδεικνύουμε στο σχεδόν 100% θα σας έλεγα την προέλευση του οποιοδήποτε έρχεται στην Ελλάδα. Δεν βλέπεις τι πάθαμε. Γεμίσαμε ξένους. Και αυτό είναι μια κατάκτηση, να καταγράφεται και να περνάει στην βάση δεδομένων την ευρωπαϊκή, έτσι δεν είναι? Γιατί στο παρελθόν είχαμε προβλήματα με ακατάγραφους που στη συνέχεια κάναν ό,τι κάναν. Άιρε. Φύλακες που ενδεχομένως υπάρχουν στην Ευρώπη θα οδηγηθούν σε κάποιες εξτρεμιστικές ενέργειες και αν θα υπάρξει πρόβλημα τέτοιου είδους? Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει. Μπορεί να καταλαβαίνει σειράκι. Γίνεται κάποια έρευνα αν υπάρχουν διασυνδέσεις της Χαμάς με ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στη χώρα μας? Κοιτάξτε, αυτό είναι συνεχές και υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και με ξένες μυστικές υπηρεσίες και είναι κάτι το οποίο και η ΕΕΠ προφανώς παρακολουθεί καλά. Υπήρξε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε το Σάββατο και έγινε viral από τη δομή της ΣΑΜΟΥ. Το βίντεο! Το βίντεο! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Για κάποιους Παλαιστίνιους νεαρούς που πανηγύριζαν την επίθεση της, την αποτρόπαια επίθεση, την φρικιαστική βάρβαρη επίθεση της Χαμάς εναντίον αμάχων στο Ισραήλ, κράτησε 10 λεπτά, κυκλοφόρησε από ένα ακροδεξιό site στην Ουγγαρία. Εδώ θέλω να το πω παραγωσή. Αυτό γιατί η καιρή είναι πονηρή. Ναι. Και χρειάζεται προσοχή εδώ στο πώς διακινούνται αυτά. Οι δομές είναι δηλαδή, απολύτως ασφαλείς και ήρεμες. Μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε. Αυτό ήταν ένα βίντεο που όντως έγινε στη Σάμο. Έγιναν οι πανηγυρισμοί. Ναι, ναι. Το οποίο εστάλει, κυκλοφόρησε από ακροδεξιό site. Ουγγρικό site που ειδικεύεται σε τέτοιου τύπου αναστατώσεις, να πούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις security των δομών και συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας και σε όλες τις δομές που έχουμε στα νησιά. Τα 5 νησιά μας, Κολ, Έρο, Σάμο, Χίο και Λέσβο. Meanwhile, in our universe. Επαγρύπνηση από τις δυνάμεις security των δομών και συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας και σε όλες τις δομές που έχουμε στα νησιά. Τα 5 νησιά μας, Κολ, Έρο.